Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας από το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δύσπιστοι και επιφυλακτικοί πολίτες για τον ΟΑΣΤ προβληματίζονται αν η συμπόρευση με το ΚΤΕΛ θα φέρει αποτελέσματα. Τον πρώτο βυθιζόμενο κάδο απέκτησε ο Λαγκαντάς. Αποδέχεται τετραπλό όγκο απορριμμάτων από τους συμβατικούς. Πρώτη στη λίστα των θανατηφόρων τροχαίων με δίκυκλα η χώρα μας. Τι φταίει και γιατί οι οδηγοί δεν φροντίζουν για την ασφάλειά τους. Δύσπιστοι και επιφυλακτικοί δηλώνουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης στην κάμερα του Άτλα σχετικά με την εκχώρηση συγκοινωνιακού έργου του ΟΑΣΤ στο ΚΤΕΛ. Με την λόγω απόφαση, 25 περιαστικά δρομολόγια θα εκτελούνται πλέον από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Για τις 25 γραμμές προορίζονται συνολικά 120 λεωφορεία, εκ των οποίων τα 65 θα πραγματοποιούν δρομολόγια εντός του αστικού ιστού. Χωρίς αποτέλεσμα, οι δύο κοπέλες προσπαθούν να ανέβουν από την τελευταία πόρτα του λεωφορείου. Επιχειρούν να μπουν και από την επόμενη πόρτα, ωστόσο η προσπάθειά τους πέφτει στο κενό. Καθημερινό είναι το φαινόμενο πολλοί επιβάτες να μένουν εκτός λεωφορείων λόγω του έντονου συνωστισμού εντός τους. Η κατάσταση με την αστική συγκοινωνία έχει φτάσει στο απροχώρητο, υποστηρίζουν οι πολίτες. Κάθε φορά και χειρότερο, ούτε στο κέντρο της πόλης μπορείς να κατεβείς. Ξεκινάνε από το τέρμα τα λεωφορεία ήδη γεμάτα. Απελπιστική, θα έλεγα. Δεν υπάρχει σωτηρία από αυτό, δεν. Συνεχώς κάθε χρόνο και λιγότερα λεωφορεία, κάθε μήνα λιγότερα λεωφορεία. Αυτά που παίρνουμε τα μισά σταματάνε στον δρόμο για οτιδήποτε, χαλάνε οτιδήποτε. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τα τελευταία δύο χρόνια, με όλο και λιγότερο στόλο λεωφορείων να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης. Η μοναδική συγκοινωνία της πόλης, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, βρίσκεται σε πλήρη κατάρρευση. Έχει επιδεινωθεί τα τελευταία δύο χρόνια πάρα πολύ. Τα δρομολόγια έχουν αραιώσει πάρα πολύ. Ο κόσμος, τεράστιος αριθμός μέσα στο λεωφορείο, παροχή υπηρεσιών, χάλια. Στυχώς η πορεία είναι ευθύνουσα και το βλέπουμε νομίζω όλοι ότι ο κόσμος ταλαιπωρείται καθημερινά, όλο και περισσότερο. Είπες πλήρη κατάρρευση. Αδιανόητο να περιμένουμε 3/4 για ένα λεωφορείο. Κατάρρευση. Τα λέει όλα. Λύση στο χρόνιο αγκάθι της πόλης έρχεται να δώσει εκχώρηση περαιτέρω συγκοινωνιακού έργου του ΟΑΣΤ στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, στην οποία προχωρά το Υπουργείο Υποδομών. Με την εν λόγω απόφαση παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης 25 συνολικά περιαστικών δρομολογίων που εκτελούνταν μέχρι πρότινος από τον ΟΑΣΤ στα ΚΤΕΛ Υπεραστικών Γραμμών Θεσσαλονίκης, Σερών, Χαλκιδικής και Κιλκής. Για τις 25 γραμμές προορίζονται συνολικά 120 λεωφορεία, εκ των οποίων τα 65 θα πραγματοποιούν δρομολόγια εντός του αστικού ιστού. Δύσπιστοι απέναντι σε αυτή την ενέργεια δηλώνουν οι πολίτες στην κάμερα του Άτλας. Εδώ και χρόνια ακούμε τα ίδια και τα ίδια, χωρίς επί της ουσίας να βλέπουμε αλλαγές, υποστηρίζουν. Αυτό το λένε σχεδόν ένα χρόνο, ότι θα μπουν κάποια λεωφορεία, θα μπουν κάποια άλλα λεωφορεία, αγοράσαμε κάποια λεωφορεία, θα πάρουμε από τα ΚΤΕΛ κάποια, λένε ότι τα ΚΤΕΛ θα τα πάρουν όλα και θα γίνουν κάποιες γραμμές, τις έχουν πάρει τα ΚΤΕΛ πλέον. Τώρα το τι θα γίνει, τι θα γίνει και πόσο θα πάει μετά για το εισιτήριο να τα πάρουν τα ΚΤΕΛ. Θα μείνει στα ίδια ή θα πληρώνουμε περισσότερο. Αυτό ξεκίνησε, υποσχέθηκαν ότι θα γίνει τον Γενάρη κάποια διορθωτική κίνηση. Ο Γενάρης τελειώνει, δεν βλέπουμε κάτι επί της ουσίας. Κάτι ακούστηκε για άνοιξη, ίσως και τέλη Ιούνιου. Οπότε προφανώς θα πάμε από Σεπτέμβρη με άγνωστο αποτέλεσμα και χωρίς ουσιαστικές υποσχέσεις για κάποια καλή λύση, νομίζω. Προσωπικά είμαι επιφυλακτικός έως δύσπιστος. Το λένε με το μετρό, έτσι και με τα λεωφορεία θα είναι. Λένε, σε 5 χρόνια το μετρό θα τελειώσει. Σε 5 χρόνια και τα αστικά και τα λεωφορεία, τα ίδια θα είναι, πιστεύω. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο για να βρεθεί κάποια λύση. Δεν μπορεί τώρα η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα να μην έχει ένα μέσο αξιόπιστο για τον κόσμο. Έχει πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια που η κατάσταση αυτή έπρεπε να διορθωθεί. Στην Αθήνα υπάρχουν τόσες συγκοινωνίες, υπάρχουν τόσα μέσα μαζικής μεταφοράς των πολιτών, που εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη πλέον υπάρχει μόνο ένα και αυτό επειδή το θεωρούν ότι είναι μονοπόλιο, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Θα μπουν 100 λεωφορεία παραπάνω, θα πάρουν οι ιδιοκτήτες αυτά και το πρόβλημα θα συνεχίζεται σε εί. Μέχρι που θα τα ξανακλείσει ο ιδιοκτήτης και θα τον πληρώνουν οι άλλοι και τελείως ιστορία. Η σύμβαση που θα υπογραφεί ανάμεσα στον ΟΑΣ και τα ΚΤΕΛ θα έχει ισχύ 2 έτη. Τον πρώτο βυθιζόμενο κάδο απέκτησε ο Δήμος Λαγκαδά, ο οποίος είναι σε θέση να αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων. Πρόκειται για ένα διπλό υπόγειο κάδο, ο ένας εκ των οποίων χρησιμοποιείται για τη ρήψη σκουπιδιών, ενώ ο άλλος για ανακυκλώσιμα απορρίμματα. Τα ωφέλη χρήσης αυτών των κάδων είναι τεράστια, αφού μπορούν να υποδεχθούν τον τετραπλό όγκο απορριμμάτων ενός συμβατικού κάδου.
Παρακαλώ, ρίξτε τα προβλήματά σας. Please, to your letter the bill. Τον πρώτο διπλό υπόγειο βυθιζόμενο κάδο για απορρίμματα και ανακύκλωση απέκτησε ο Δήμος Λαγκαδά, τον οποίο τοποθέτησε στην πλατεία του Δήμου. Ο συγκεκριμένος κάδος είναι σε θέση να αποθηκεύει έως και 4 φορές τον όγκο ενός συμβατικού κάδου, όπως αυτόν που συναντάμε στους δρόμους της πόλης. Δεν είναι μόνο αισθητικό το αποτέλεσμα το οποίο βλέπετε σε ό,τι αφορά τους κάδους, είναι και πρακτικό, γιατί αυτοί οι βυθιζόμενοι κάδοι μπορούν να δεχθούν απορρίμματα όσο 3-4 κανονική κάδη. Άρα λοιπόν ο όγκος των σκουπιδιών, των απορριμμάτων που δέχονται είναι πολύ μεγάλος. Επιλέξαμε την πλατεία γιατί τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως βλέπετε, είναι γύρω από την πλατεία, οπότε ο όγκος απορριμμάτων είναι μεγαλύτερος. Έτσι λοιπόν, συμβολικά επιλέξαμε την πλατεία να τοποθετήσουμε αυτούς τους υπόγειους κάδους. Από εδώ και στο εξής, καταστήματα που βρίσκονται πέριξ της πλατείας δεν θα πετούν πια τα απορρίμματά τους σε συμβατικούς κάδους, αλλά θα τα διαχωρίζουν σε ανακυκλώσιμα και μη, ενθαρρύνοντας έτσι την ανακύκλωση. Άρχισε η ανακύκλωση να γίνεται όχι στο βαθμό που θα επιθυμούσαμε και θα έπρεπε, αλλά σε ικανοποιητικό βαθμό κάνουμε την ανακύκλωση στο Δήμο. Προγραμματίζουμε δράσεις ό,τι αφορά την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση κυρίως των παιδιών, γιατί από εκεί ξεκινάει η ανακύκλωση. Τα παιδιά είναι αυτά που θα περάσουν, που θα ευαισθητοποιήσουν και τους γονείς. Άρα λοιπόν εμείς με συγκεκριμένες δράσεις θα προσπαθήσουμε να έρθουμε κοντά στα παιδιά, να τα ευαισθητοποιήσουμε. Θετικά αξιολογούν πάντως οι πολίτες την τοποθέτηση του διπλού βυθιζόμενου κάδου. Ό,τι καλύτερο είναι που έχει κάνει αυτό ο Δήμος για τα σκουπίδια. Ο κόσμος εξυπηρετείται εδώ πέρα πάρα πολύ καλά. Ο σκοπός όμως είναι να επεκταθεί και σε άλλα σημεία. Ξέρω εγώ, θα είναι. Ό,τι πρέπει. Είναι πάρα πολύ ωραίο να επεκταθεί και αλλού και σε άλλα σημεία. Όχι μόνο στην πλατεία μέσα. Σύμφωνα με διαβεβαίωση του Δημάρχου, μέσα στο 2020 αναμένεται να τοποθετηθούν επιπλέον βυθιζόμενοι κάδοι με σκοπό να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος του Δήμου Λαγκαδά. Πρώτη στη λίστα των θανατηφόρων τροχαίων με δίκυκλα οχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη βρίσκεται η χώρα μας, διατηρώντας και το μεγαλύτερο ποσοστό ανά εκατομμύριο κατοίκων. Η κακή συντήρηση του οδοστρώματος, οι ελλιπείς υποδομές αλλά και η ανεύθυνη συμπεριφορά των οδηγών εντείνουν ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Ένα καλό κράνος πάντως μπορεί να σώσει τη ζωή του, επισημαίνουν οι ειδικοί. Πρώτη στη λίστα των θανατηφόρων ατυχημάτων με δίκυκλα οχήματα στην Ευρώπη βρίσκεται η χώρα μας, με το ποσοστό θανατηφόρων ατυχημάτων να αγγίζει το 24% ανά εκατομμύριο κατοίκων. Σύμφωνα με στοιχεία της Τροχέας για το πρώτο εξάμηνο του 2019, τα θανατηφόρα ατυχήματα με δίκυκλα αποτελούν το 38% του συνόλου των ατυχημάτων. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει το αρνητικό ρεκόρ ότι είμαστε πάλι από αυτούς που πρωτοστατούμε στα στατιστικά. Για παράδειγμα, είμαστε στο ανά εκατομμύριο κατοίκους. Έχουμε γύρω στο 24% ατυχήματα, θανατηφόρα ατυχήματα σε ένα εκατομμύριο κάτοικοι, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Σαν αριθμούς δεν είμαστε τόσο ψηλά, αλλά φανταστείτε ότι έχουμε και μικρό πληθυσμό. Η κακή ποιότητα του οδοστρώματος, η συμπεριφορά του ίδιου του οδηγού και η συχνή ή μη συντήρηση που πραγματοποιεί στο όχημά του διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για τα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν στη χώρα μας. Υπάρχουν τρεις παράγοντες. Είναι ο οδηγός, που αυτό είναι κάτι το οποίο το συναντάμε σε όλα τα κράτη, η επιθετικότητα ή το νέο της ηλικίας. Είναι οι υποδομές που δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε σημαντικό θέμα, όχι τόσο δίκυκλα όσο και στα αυτοκίνητα, ότι έχουμε κακές υποδομές στην ποιότητα του οδοστρώματος, στα στιθέα, τις μπαριέρες όπου χρειάζονται κάποια βελτίωση. Και φυσικά είναι και το όχημα. Αν και το όχημα, πιστεύω ότι οι δικυκλιστές στην Ελλάδα συντηρούν αρκετά καλά τα οχήματά τους, όσοι από αυτούς είναι συνειδητοί οδηγοί. Ένα καλό κράνος μπορεί να σώσει τη ζωή του οδηγού ακόμη και από θανατηφόρο ατύχημα. Είναι ενθαρρυντικό ότι πολλοί από τους αναβάτες δικύκλων οχημάτων επενδύουν πλέον στην ασφάλειά τους. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχει περάσει φορτηγό πάνω από ένα πολύ καλό κράνος, αγωνιστικού τύπου ας πούμε, με πολύ καλές φωτογραφίες πάνω το κεφάλι ενός αναβάτη και χωρίς να πάθει κάτι το κεφάλι του. Μπορεί να υπήρξε κάποια κεφαλική κάκωση, αλλά να έχει επιζήσει. Νέα γενιά βλέπουμε ότι είναι πιο συνειδητοποιημένη. Παρατηρούμε ότι κάνουν χρήση κράνους και καλού κράνους, δηλαδή θα επενδύσουν κάποια λεφτά θεωρώντας ότι και αυτό επενδύουν στην δική τους ασφάλεια, όπως και η χρήση ενός καλού μπουφάν. Τώρα στο κάτω μέρος του σώματος, στα παντελόνια, είναι πάντα η χρήση του τζιν, γιατί είναι πιο εύκολο να μπορέσεις να κινηθείς μέσα στην πόλη. Το καλό κράνος ή η καλή ένδυση είναι να τηρεί κάποιες προδιαγραφές. Είμαστε, να σας πω την αλήθεια, λίγο αρνητικοί στο ότι μπορούν να πουλούνται κράνη ή κάποιος εξοπλισμός από πολυκαταστήματα, όταν δεν είναι η ειδικότητά τους να κάνουν κάτι τέτοιο και όταν πιο πολύ στοχεύουν στο να δώσουν προϊόντα
προϊόντα χαμηλής τιμής και άρα συζητήσιμης ποιότητας. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 930.000 μοτοσυκλέτες και 230.000 μοτοποδήλατα κυκλοφορούν στους δρόμους όλης της χώρας. Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές πώλησης μοτοσυκλετών, με τις πωλήσεις να σημειώνουν αύξηση χρόνο με το χρόνο. Η Ελλάδα, να φανταστείτε ότι είναι η 6η-7η αγορά, ανάλογα κυμαίνεται στην πώληση μοτοσυκλετών. Είναι από τις μεγαλύτερες αγορές, ωστόσο σε μικρού κυβισμού μοτοσυκλέτες. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε όπως η Γαλλία ή η Γερμανία που πουλάνε μεγαλύτερου κυβισμού. Ωστόσο θεωρούμε σε μια πολύ σημαντική δύναμη. Φέτος είχαμε το θετικό ότι αυξήθηκαν οι πωλήσεις κατά περίπου 15%. Θετικά βλέπουν οι μοτοσυκλετιστές τη μείωση του ΦΠΑ στο κράνος από 24% σε 13%. Ο πόλεμος για τον αντικαπνιστικό συνεχίζεται. Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας στη Θεσσαλονίκη είδαν τις εισπράξεις τους να πέφτουν κατακόρυφα εξαιτίας της εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου, σύμφωνα με στοιχεία τηλεφωνικής έρευνας της Interview που διενεργήθηκε τον Ιανουάριο. Οι καταστηματάρχες μιλούν για πτώση του τζίρου τους από 20 έως 60%. 6 στις 10 επιχειρήσεις εστίασης, καφεστίασης και διασκέδασης παρουσίασαν μείωση του τζίρου τους εξαιτίας εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Interview που πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά στο πολυδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης το μήνα Ιανουάριο. Το πόρισμα της έρευνας επιβεβαιώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ψητοπολών Θεσσαλονίκης, μιλώντας για ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις που έχασαν μεγάλο μέρος του τζίρου τους λόγω εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου. Συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν είναι 6 στα 10, είναι 8 στα 10, εγώ θα έλεγα. Και βέβαια. Την πτώση του τζίρου εμείς την είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή. Η πελατεία συνεχώς μειώνεται, εξηγούν οι καταστηματάρχες της πόλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου τους από 20 έως 60% από τα μέσα Οκτώβριου του 2019, όταν δηλαδή ξεκίνησε η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Η πτώση του τζίρου ξεκινάει από 20 έως 30% και φτάνει μέχρι και 50 και 60% για κάποια μαγαζιά. Πελάτες μας, και όχι μόνο σε μένα, προς Θεώ, σε όλη την πόλη, που βγαίνανε καθημερινά ή δύο φορές τη βδομάδα, τώρα πλέον δεν βγαίνουν, κάθονται στα σπίτια τους. Γιατί δεν μπορεί, δεν έχει συνοχή η παρέα. Όταν είναι μια παρέα 5-10 άτομα, 6, 4, όσοι είναι, οι μισοί αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να βγαίνουν κάθε τρεις και λίγο έξω, δεν υπάρχει καμία συνοχή ούτε στην παρέα, ούτε στο θέμα του φαγητού, ούτε στο θέμα του ποτού. Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειονότητα των ιδιοκτητών επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν συμφωνεί με την εφαρμογή του νόμου. Οι καταστηματάρχες, ωστόσο, θεωρούν ότι θα έπρεπε στο νόμο να υπάρχει πρόβλεψη και για τους καπνίζοντες. Ένα δεδομένο ότι επηρεάζει τον τζίρο και έχουμε επίσης και ένα δεδομένο ότι πρέπει να σεβαστούμε τον νόμο. Αν δεν βρεθεί κάποια φόρμουλα για να μπορέσουμε και εμείς να περιορίσουμε τις απολιές μας, θα αντιμετωπίσουμε θέματα σίγουρα. Ζητάγαμε και ζητάμε ακόμη, δώστε χώρο στους καπνίζοντες. Δεν μπορείς το 50% των πελατών να τους απορρίπτεις, από όλο το κοινωνικό γίγνεσθε. Καλώς ή κακώς αυτοί καπνίζουνε. Όπως ήμασταν πριν που είχαμε χώρο για καπνίζοντες, αυτό το χώρο το θέλουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Θα πρέπει να γίνουν και κάποια μαγαζιά όπου ο καπνιστής να καπνίζει. Όπως ήδη νομίζω ότι κάτι έχει γίνει με αυτό το καινούργιο το νόμο που κάνανε. Τα πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου κυμαίνονται από 500 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 5.000 ευρώ. Κουφάρια αγελάδων ανάμεσα σε μπάζα κατέγραψε η κάμερα του Atlas έξω από την εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού της Λιτής. Η κατάσταση έχει ξεφύγει και ο μπαζότοπος εκτείνεται πλέον σε μεγάλη έκταση. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα τον καθαρισμό της ευρύτερης περιοχής. Η δυσοσμία είναι έντονη στην αγροτική περιοχή. Οι εικόνες με τα κουφάρια των αγελάδων που κατέγραψε η κάμερα του Atlas είναι αποκρουστικές. Άσχημη. Οι χώρες οι μικρές που πήγανε πολύ πιο μπροστά είμαστε. Εγώ θλίβομαι για αυτή τη χώρα. Βέβαια είναι άσχημη. Και πολύ άσχημη. Αλλά ποιος θα την πιάσει να την καθαρίσει την μπουγάδα αυτή. Ο μπαζότοπος εκτείνεται σε εκατοντάδες μέτρα. Βρίσκεται έξω από το βιολογικό καθαρισμό της Λιτής και όπως θα δείτε κι εσείς υπάρχουν κάθε λογής σκουπίδια από πλαστικά, ξύλινες επιφάνειες, κλαδέματα, οικοδομικά υλικά μέχρι και ψόφια σε γελάδες. Δίπλα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις πετάγονται ανεξέλεγκτα τεράστιες ποσότητες αποβλήτων. Γνωρίζω ότι πολλοί πάνε και πετάνε τα αποβλητά τους όλα αυτά κάτω. Από εδώ ευθεία κάτω περίπου 1,5 χιλιόμετρο. Εκεί είναι η καταστροφή μεγάλη λοιπόν. Γυρίζει ο τόπος
Και η καταστροφή είναι μεγάλη. Πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα λίγα μέτρα από την είσοδο της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού της λιτής του Δήμου Ρεοκάστρου. Οι ασυνείδητοι αδιαφορούν για το περιβάλλον μέρα και νύχτα, ξεφορτώνουν τις συσκευασίες χρωμάτων, πλαστικού και άλλων επικίνδυνων υλικών. Και είναι στις πρώτες προτεραιότητες του Δήμου και της Αντιδημαρχίας μου. Είναι μια κατάσταση την οποία την έχω κληρονομήσει, θα το πω έτσι, από τις προηγούμενες διοικήσεις. Πρώτη απόφαση που έχουμε πάρει είναι ότι έχουμε εντάξει τον προϋπολογισμό του 2020, συγκεκριμένα και για τις άλλες δύο ηχοματερές του Δήμου Ρεοκάστρου, το αστρονομικό ποσό των 500.000 ευρώ για να καθαρίσουν αυτές οι ηχοματερές. Ο Δήμος Ρεοκάστρου αναμένεται το επόμενο διάστημα να προχωρήσει τον καθαρισμό χωματερών και μπαζότοπων. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο να έχει βγει ο απαραίτητος διαγωνισμός για να ξεκινήσουμε τον καθαρισμό όλων των χωματερών του Δήμου μας. Η αρμόδια αντιδήμαρχος προειδοποιεί ότι θα επιβληθούν αυστηρά πρόστιμα στους παραβάτες. Πηγαίνουν σε ώρες τις οποίες νομίζουν ότι δεν μπορεί να τους δει κανείς. Πηγαίνουν σε μέρες τις οποίες δεν υπάρχει κάποιος εκεί. Σας πληροφορώ ότι είμαι ενημερωμένη για τα πάντα και θα κοιτάξω το καλύτερο δυνατό να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οι σκληρές αυτές εικόνες με τις νεκρές αγελάδες δείχνουν μια απαράδεκτη κατάσταση, καθώς οι μπαζότοποι μετατρέπονται πλέον σε επικίνδυνες εστίες για τη δημόσια υγεία. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας να εγκρίνει διαφημιστική δαπάνη 12.400 ευρώ για την προώθηση του αγροδιατροφικού τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας σε ένα και μόνο μέσο, και αυτό της Αθήνας. Η επικοινωνιακή στήριξη της Αγκρότικα από ένα όμιλο ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έχει δύο εφημερίδες που κατά κύριο λόγο κυκλοφορούν στην Αθήνα και ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Τέλος πάντων, να μην μπούμε βέβαια σε μια ποιοτική αξιολόγηση τι κάνει ο συγκεκριμένος όμιλος που είναι και συμφερόντων Μαρινάκη, αν δεν κάνω λάθος. Το ζήτημα είναι ότι εάν ένα πρόγραμμα προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λίγων ημερών στο πλαίσιο μιας κλαδικής έκθεσης, όσο μεγάλης και αν είναι, σε ένα μέσο κοστίζει 12.500, τότε φαντάζομαι ότι αν θα έπρεπε να υπήρχε μια διασπορά προς εξίσου αποτελεσματικά μέσα ενημέρωσης, όπως είναι τοπικά ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, οι τοπικές τηλεοράσεις, δεν μπορώ να καταλάβω και τη λογική αυτής της ενέργειας. Εσάς, γι' αυτό και σας, την αναδείξαμε. Σας κάνει εντύπωση το ποσό, σας κάνει εντύπωση ότι αυτά τα χρήματα κατευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε ένα μέσο και τα δύο? Εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ενώ τα μέσα ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας προσπαθούν να σταθούν με 1.002 προβλήματα, επιλέγουμε την επικοινωνιακή προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Αγκρότικα να την αναθέσουμε μετά από πρόταση της εταιρείας βέβαια. Υπάρχει αυτό το σημείο, για να είμαι δίκαιος, ότι εμφανίζεται στην απόφαση του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που ανέδειξε και η Περιφερειακή Σύμβουλος, η Δήμητρα Ιθωμά, που συμμετέχει και καταψήφισε αυτή την εισήγηση. Είναι πρόταση του συγκροτήματος, του μέσου ενημέρωσης. Αλλά σπέβδει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης να την υιοθετήσει κατά πλειοψηφία. Δεν μπορώ να απεμπολίσω και την ιδιότητα ενός ανθρώπου των μέσων ενημέρωσης, που βλέπω τον βαρύ πόνο, τον υδρότα και το αίμα των συναδέλφων να κρατηθούν όρθια τα μέσα ενημέρωσης. Και κάτι τέτοιες ενέργειες έρχονται σε χτυπάν πολύ ευαίσθητες χορδές. Και δεν είναι η μόνη. Μάλιστα. Φορά που συμβαίνει αυτό. Και φαντάζομαι ότι, ξέρετε, δεν είναι μόνο ζήτημα ευαισθητοποίησης ενός βουλευτή ή του επικεφαλής μιας περιφερειακής παράταξης ή της μείζωνος αντιπολίτευσης. Κάποια στιγμή θα μιλήσω ανοιχτά. Οι ευνοημένοι ίσως από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα βρεθούν στη θέση του μη ευνοημένου και τότε θα καταλάβουν τι σημαίνει δικαιοσύνη και αξιοκρατική αξιολόγηση στο κομμάτι αυτό. Εντός του 2022 θα μπορούν οι πολίτες να επισκέπτονται το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά στη Σταυρούπολη. Η ανάπλαση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι. Στην τελική ευθεία έχει μπει η ανάπλαση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, ενός εμβληματικού έργου για τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται να βγει στον αέρα ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου. Συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πραγματικά ένα στοίχημα για μας, γιατί μόνο αν μάθουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον, αυτός ο χώρος εδώ πέρα θα έχει ζωή και μέλλον. Ευελπιστώ ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχει ξεκινήσει ο εργολάβος, οπότε μέχρι 18 μήνες έχει προθεσμία μετά να το τελειώσει. Δηλαδή μέσα στο 2022 θα μπορούμε να επισκεπτόμαστε το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος, η πρώτη φάση ανάπλασης προβλέπει παρεμβάσεις σε υποδομές, ηλεκτροφωτισμό, εξοπλισμό για τους πολίτες, κατεδαφίσεις κτηρίων, αποκατάσταση πρασίνου και δημιουργία 3 αναψυκτηρίων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών και σύμφωνα με τις μελέτες, θα πραγματοποιηθούν οι βασικές υποδομές παροχών ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει εργασίες ηλεκτροφωτισμού, υποδομών, χωματουργικές εργασίες, εμπλουτισμός της φύσης, δηλαδή θα φυτευτούν γύρω στα 10.000 δέντρα και θάμνη, θα δημιουργηθεί ένας πολύ όμορφος δενδρόκηπος, ο Πορώνας, έτσι, με δέντρα που συναντάμε στη Μεσόγειο. Κατά την πρώτη φάση υλοποίησης των εργασιών εδώ στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, κτίρια ερείπια όπως αυτό που βλέπετε πίσω μου θα κατεδαφιστούν, ενώ προβλέπεται να γίνουν νέες φυτεύσεις δέντρων. Κατά τις εργασίες πρώτης φάσης θα γίνει επίσης η οριοθέτηση του χώρου και η περίφραξη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα δημιουργηθούν 6 πύλες εισόδου-εξόδου για τους πεζούς, ενώ το πάρκο θα είναι ανοιχτό με βάση κάποιο ωράριο, το οποίο αναμένεται να καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στο επόμενο διάστημα. Στην πρώτη φάση της ανάπλασης προβλέπεται και η αποκατάσταση του εμβληματικότερου κτίσματος του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, του κτηρίου Α2, στο οποίο θα στεγαστούν το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού και το Νέο Δημαρχείο. Για το κτίριο έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και αναμένεται η αδειοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε να τρέχει τις διαδικασίες για τη δεύτερη φάση ανάπλασης του πρώην στρατοπέδου, με την οποία προβλέπεται η διαμόρφωση διακριτών ελεύθερων χώρων εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου. Εδώ βρισκόμαστε στο χώρο που θα γίνει αυτός ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, ο ένας, ο χώρος θέασης, όπου από εδώ πέρα θα γίνει και ένα αναψυκτήριο, έτσι, για να μπορούν οι επισκέπτες του πάρκου. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο το σημείο να βλέπουν όλη την πόλη κάτω και να ξεκουράζονται. Παράλληλα θα υπάρχει ένας άλλος χώρος, είναι ο χώρος μνήμης, όπου συνδέεται με την ιστορικότητα του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά και θα μας παραπέμπει σε όλη αυτή την ιστορική διαδρομή. Έχουμε στόχο να τον αξιοποιήσουμε και για περιβαλλοντική εκπαίδευση. Θα τον επισκέπτονται τα σχολεία καθημερινά. Έχουμε προγραμματίσει να διαμορφώσουμε ένα κτίριο ως κέντρο για το περιβάλλον και την αειφορία, όπου σε συνεργασία και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με το Υπουργείο Παιδείας θα διαμορφωθεί ένας χώρος όπου οι μαθητές θα ενημερώνονται για τις δράσεις που αφορούν την κυκλική οικονομία και την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, το σεβασμό για το περιβάλλον και την αειφορία. Η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά θα αποτελέσει τον προπομπό για την αξιοποίηση και άλλων στρατοπέδων. Σε δρόμο Χωματερή έχει μετατραπεί η οδός Δάφνη στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Μπάζα και κάθε είδους απορρίμματα σχηματίζουν βουνά δεξιά και αριστερά του δρόμου. Ενώ, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν στην κάμερα του Άτλας κάτοικοι και καταστηματάρχες της περιοχής, η απόθεση και συσσόρευση σκουπιδιών σε παρακείμενους δρόμους της Γιαννιτσών είναι πολύ τακτικό φαινόμενο. Τα μπάζα σχηματίζουν βουνά, ενώ σκουπίδια και κάθε είδους απορρίμματα που κοίτονται στο σημείο συνθέτουν μια εικόνα αποκρουστική. Η οδός Δάφνης επί της οδού Γιαννιτσών στη δυτική είσοδο της πόλης έχει κυριολεκτικά μετατραπεί σε αποθήκη μπάζων και απορριμμάτων. Βρισκόμαστε στην οδό Δάφνης, ένα συνηθισμένο δρόμο στο κέντρο της πόλης. Ωστόσο, αν ρίξει κανείς μια προσεκτική ματιά δεξιά και αριστερά του, θα διαπιστώσει ότι κυριαρχούν παντού τα μπάζα και τα σκουπίδια. Δεξιά και αριστερά του δρόμου υπάρχουν εγκαταλελειμμένα οικόπεδα που, αν και οι ιδιοκτήτες τους τα καθαρίζουν τακτικά, γεμίζουν πάλι με σκουπίδια. Δεν σκουπιδάρει εδώ. Αυτό το οικόπεδο είναι ενός φίλου εδώ πέρα. Και έρχεται ο άνθρωπος και δεν μπορεί να βρει άκρη. Πέταξε 10 φορές από 5 τόνους εδώ, πλήρωσε.
Ξανά το γεμίζουν πάλι, το πέρασε εδώ και τα πέταξε και από το παράθυρο φορτηγάκι και εδώ στη γωνία άφησε πάλι ένα φορτηγό, ένα σωρό σκουπίδια. Τα πετάνε όπου να είναι, ενώ έχει κάλαθο αχρήστο να τα ρίξω μέσα. Σύμφωνα με καταστηματάρχες, η συσσόρευση σκουπιδιών και απορριμμάτων επί της Γιαννιτσών αλλά και στις παρακείμενες οδούς είναι μια δυσάρεστη εικόνα την οποία αντικρίζουν σχεδόν καθημερινά πολίτες αλλά και επισκέπτες της πόλης. Η περιοχή εδώ πάρα πολύ βρώμικα είναι. Εδώ το πρωί γίνεται χαμός. Τα κουρίτσια από το Δήμο δεν προλαβαίνουν. Όταν ξεφορτώνουν οι νταλίκες, δηλαδή τα μαγαζιά που είναι γύρω, γίνεται χαμός, σκουπιδοτενικές γίνεται. Έρχονται οι ξένοι και με ρωτάνε, έτσι είστε εδώ, τόσο βρώμικα είστε. Τι να τους πω. Για τα σκουπίδια υπάρχει θέμα, γιατί είναι μικρόβια, έχουν αρρώστιες. Του είναι γεμάτο μόνο εδώ, είδατε, δεν είδατε γύρω-γύρω που έχει συνέχεια μπάζα. Ολλανδία δεν έχει τέτοια πράγματα. Ολλανδία είναι καθαρό. Όποιος πετάει, πρέπει να καθαρίζει ο ίδιος. Είναι βρώμικη η πόλη μας. Βέβαια βρώμικη είναι. Έχει σκουπίδια και μπάζα παντού. Τώρα προσπαθεί ο Ζέρβας να τα κάνει, αλλά... Τα με εμείς, τι να κάνει και ο Ζέρβας και ο κάθε Ζέρβας. Πρώτα πρώτα πρέπει εμείς να μην πετάμε. Το ζήτημα της αναπόθεσης απορριμμάτων σε εγκαταλελειμμένα οικόπεδα απασχολεί συχνά το Δήμο Θεσσαλονίκης. Πρόσφατα, συνεργεία του Δήμου καθάρισαν οικόπεδο γεμάτο μπάζα επί της οδού 26 Οκτωβρίου στη δυτική πλευρά της πόλης. Λειτουργήσε και πάλι το τελευταίο διάστημα το νηπιαγωγείο των Διαβατών, που εξυπηρετεί την κοινότητα των Ρωμά και βρίσκεται μέσα στον οικισμό Αγία Σοφία του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης του κτηρίου λόγω των καταστροφών που προκάλεσαν άγνωστοι τον περασμένο Απρίλιο. Το σχολείο παραδόθηκε στην κοινωνία των Ρωμά που ζουν μόνιμα στον οικισμό Αγία Σοφία, εκεί όπου περισσότερα από 45 παιδιά νηπιακής ηλικίας συμμετέχουν στα μαθήματα. Ο Δήμαρχος Δέλτα, Γιάννης Ιωαννίδης, επισκέφθηκε το χώρο του σχολείου και δήλωσε χαρούμενος που είδε μικρούς μαθητές του οικισμού των Ρωμά να γεμίζουν το σχολείο με όρεξη για μάθηση, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Ανοιχτό εδώ και λίγο διάστημα είναι για τα παιδιά του οικισμού Αγία Σοφία στα Διαβατά, τον νηπιαγωγείο μετά τα έργα αποκατάστασης που έγιναν λόγω των εκτεταμένων καταστροφών που είχε υποστεί το κτίριο. Από τη μέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου από το Σεπτέμβρη, ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια ώστε και την περιοχή να καθαρίσουμε και τον νηπιαγωγείο να το αποκαταστήσουμε και να το παραδώσουμε πάλι στην εδώ την νηπιαγωγό, που κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια και την ευχαριστώ ιδιαίτερα που για το έργο της όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως όμως τα παιδιά να φοιτήσουν και να τα κάνουμε καλούς πολίτες, ώστε να είμαστε περήφανοι για το μέλλον. Το σχολείο άρχισε να λειτουργεί και πάλι τις τελευταίες ημέρες, καθώς χρειάστηκε ολική και ανακαίνιση λόγω της καταστροφής που είχε υποστεί τον περασμένο Απρίλιο. Το σχολείο βανδαλίστηκε τέλη Απριλίου του 2019. Ξεκίνησε όλη η διαδικασία ενημέρωσης όλων των φορέων που έπρεπε να είναι ενήμεροι για την κατάσταση του σχολείου, με προτροπή σε ένα πρώτο πλάνο να μπορέσει να κλείσει το σχολείο, γιατί είχαν βγει τα κουφώματα για να μην βανδαλιστεί περαιτέρω και να δούμε πώς θα το συνεφέρουμε. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι. Και όλο το καλοκαίρι, παρόλο που είχαμε συμφωνήσει και για 5 καινούργιες αίθουσες από την Κλιματική Υπηρεσία Δημοσίου, από τον πρώην ΟΣΚ, δηλαδή χρειαζόταν ένα μικρό τοπογραφικό της περιοχής, δεν δόθηκε ποτέ. Τέλος πάντων, από τη στιγμή που ανέλαβε η καινούργια Δημοτική Αρχή, ξεκίνησε ο βηματισμός να ξαναφτιάξουμε αυτό το σχολείο εδώ πέρα. Για μένα η εκπαίδευση των παιδιών αυτό είναι μονόδρομος. Αν θέλουμε να μιλάμε για ένταξη, δεν υπάρχει άλλος δρόμος πλην της εκπαίδευσης. Διότι με την εκπαίδευση, όχι γιατί, ξέρετε, η εκπαίδευση δεν έχει να κάνει μόνο γιατί θα μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν. Έχει να κάνει με τα όρια. Έχει να κάνει με τις επιλογές που μπορείς να κάνεις στη ζωή, να έχεις τον τρόπο να κάνεις επιλογές και να έχεις όρια. Είναι μονόδρομος. Με εντολή του Δημάρχου Δέλτα Γιάννη Ιωαννίδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου και τη συμβολή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργου Γλώσση, οι εργασίες αποκατάστασης του καταστραμμένου νηπιαγωγείου ολοκληρώθηκαν το συντομότερο δυνατό και το σχολείο παραδόθηκε στην κοινωνία των Ρωμά που ζουν μόνιμα στον οικισμό Αγία Σοφία. Στο σχολείο πηγαίνουν καθημερινά περισσότερα από 45 παιδιά νηπιακής ηλικίας και συμμετέχουν σε δραστηριότητες και προγράμματα. Η κοινωνική ένταξη των ευπαθών, των ευάλωτων ομάδων για μας έχει ιδιαίτερη σημασία. Χρειάζεται τα παιδιά αυτά να εκπαιδευτούν, να γίνουν σωστοί πολίτες, να ενταχθούν στο κοινωνικό ιστό, ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να απολαύσουν τα θετικά μιας οργανωμένης κοινωνίας και να συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια παρότρησης για φίτηση αυτών των παιδιών στα σχολεία και όχι μόνο στο νηπιαγωγείο, όπως σήμερα εδώ πέρα που βλέπετε, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, 40-50 παιδιά και φιλοδοξία.
φιλοδοξία εδώ πέρα με την κυρία Ροδή είναι να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Είναι και τα υπόλοιπα παιδιά να συνεχίζουν να πηγαίνουν στα δημοτικά σχολεία στην περιοχή και όχι να σταματάνε στο μέσο της σχολικής χρονιάς. Ο Δήμαρχος Δέλτα στο μεταξύ προανήγγειλε σχέδιο ανάπλασης της περιοχής που περιλαμβάνει εκτός από την αποκομιδή των μπαζών και των απορριμμάτων και την αποκατάσταση των φθαρμένων δρόμων γύρω από τον οικισμό. Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζει το Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρα, το μεγαλύτερο εθνικό και αθλητικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας. Η σημερινή κατάστασή του είναι επίοικως απογοητευτική, λόγω της ελλιπούς συντήρησης και καθαριότητας, αλλά και των σοβαρών προβλημάτων της θέρμανσης, όπως δηλώνουν οι γονείς των αθλητών. Η αίθουσα Ιωάννης Μελισσανίδης του Εθνικού Γυμναστηρίου Μίκρα στη Θεσσαλονίκη ήταν Ολυμπιακό προπονητήριο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε αυτή την αίθουσα ξεκίνησαν τα βήματα προς τη δόξα οι Έλληνες Ολυμπιονίκες Ιωάννης Μελισσανίδης και Δημοσθένης Ταμπάκος. Σύμφωνα με τους γονείς αλλά και τους γυμναστές των αθλητών, σήμερα ο χώρος παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα θέρμανσης. Συνθήκες που κάνει κρύο αρκετές φορές. Οπότε είναι κρύος καιρός, θέρμανση δεν δουλεύει καλά. Και προσπάθεια πάντως. Κάνετε? Σόμπες φέρνουμε. Από πού φέρνετε τη σόμπα? Από το σπίτι. Εγώ παράδειγμα δεν φέρνω, αλλά εγώ τρεις μέρες ήμουν άρρωστη. Η θέρμανση είναι πότε έτσι, πότε αλλιώς. Πότε δουλεύει η θέρμανση? Δουλεύει, δεν μπορώ να πω, αλλά όχι όπως θα έπρεπε. Δηλαδή μπορεί να τη δουλεύουν μία ώρα σε κάθε τμήμα, ας πούμε, ή κάπως έτσι. Μια εγκατάλειψη, όπως το βλέπετε. Το γυμναστήριο μέσα δεν θερμαίνεται, ούτε υπάρχει ψύχη το καλοκαίρι, ούτε υπάρχει θέρμανση το χειμώνα. Στους μείων κάνουν τα παιδιά προπόνηση το χειμώνα και στους 40 το καλοκαίρι. Καταγράψαμε εικόνες από την κεντρική αίθουσα, αλλά και τους βοηθητικούς χώρους του γυμναστηρίου και διαπιστώσαμε αρκετές φθορές, τμήματα της οροφής να έχουν αφαιρεθεί, αλλά και σκουριές στα κουφώματα των τουαλετών. Καθαριότητα. Εννοείται, μεγάλο πρόβλημα. Και μέσα και έξω. Πήγαμε στις τουαλέτες, δεν είναι. Όχι μόνο στις τουαλέτες. Ναι. Μέσα στο γυμναστήριο πήγατε να τη σκόνη έχει. Είχε. Πάρα πολύ. Τα παιδιά κυλιούνται μέσα στη σκόνη. Η κερκίδα που βλέπετε πίσω μου έχει τα κακά της χάλια και έχει κριθεί πλέον επικίνδυνη καθώς έχουν σαπίσει τα ξύλα. Το Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας καλύπτει μια έκταση περίπου 80 στρεμμάτων. Στην έκτασή του βρίσκονται και λειτουργούν ήδη δύο σύγχρονα κλειστά γυμναστήρια και από το 2008 το κλειστό Μίκρα 3. Κλειστό γυμναστήριο ενόργανης ρυθμικής και τραμπολίνο. Ένα κλειστό και δύο ανοιχτά γυμναστήρια beach volley, ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, ένα ανοιχτό γήπεδο handball, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5, 6 γήπεδα τένις, ένα τείχος εκμάθησης τένις και κλειστό γυμναστήριο βαρέων αθλημάτων. Η σημερινή όμως κατάστασή του είναι απογοητευτική λόγω της ελλιπούς συντήρησης και της καθαριότητας. Βλέπω μια εγκατάλειψη γενικότερα. Δεν έχει. Ενώ θέλει μόνο συντήρηση, ας πούμε, να μπορέσουν οι εγκαταστάσεις να λειτουργήσουν άψογα, ας πούμε. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, ας πούμε. Έρχονται τα παιδιά εδώ, όταν κάνει ειδικά κρύο ή όταν βρέχει, έχει πολλά νερά. Πλημμυρίζει εδώ γύρω-γύρω οι εγκαταστάσεις. Έξω ο δρόμος δεν μπορείς να περπατήσεις. Λιμνάζουν τα νερά. Και η καθαριότητα σε γενικές γραμμές είναι. Και οι εγκαταστάσεις που θέλουν μια γενική συντήρηση, τι θέλουν. Τουλάχιστον το κηλικείο για τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά ή να πίνουν ένα καφέ δύο ώρες. Και ό,τι μπορούν να κάνουν. Εγώ πιστεύω ομοσπονδία προσπαθία. Αν κράτος βοηθάει, ομοσπονδία προσπαθία. Εγώ πιστεύω αυτό το πράγμα. Ο περιβάλλοντας χώρος είναι ασυντήρητος. Τα πεζοδρόμια είναι αρκετά επικίνδυνα για μικροτραυματισμούς, καθώς υπάρχουν λακκούβες και πολλές σπασμένες πλάκες. Το Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας καθημερινά φιλοξενεί εκατοντάδες αθλούμενους από διάφορα σωματεία και οι εικόνες που καταγράψαμε δυστυχώς δεν μαρτυρούν τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.